Κύριε Προξέ, κατέφερα σ' όλου του πίτου, θυμάσου του Θεού. Ό,τι παρασκευή στη ζωή
Σίγουρα,
Πάντα στους αιώνας. Δόξα Πατρί και
Και παρ'
Χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους με σόφους δικτύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράθησαν οι δινείς συζητητές, χαίρε ότι εμοράθησαν οι τοπίθων ποιητές. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αγιαίων τας Αγίνας πυρούσα, χαίρε τη Θυμαρνίας εξέλθουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωτήνε, χαίρε νημήν των του βίου πατήρων, χαίρε νημήν αγίπευτε. Κύριε, ηλάστε σαμαρτίες ημών, δέστο τα συγχώρησον τα ανομίας ημίν,
Άγιε επίσκεψε και ίας τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όχι και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νέης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν. Ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφαίρεση, Κύριε, τους θεοφόρους μάρτυρας, πες αυτών ηκεσίες, εν ειρήνη βαθία την εκκλησία σου, διά της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλε. Κύριε Λέησον, 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 Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέστραχος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν για της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτό Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ίχνον τη ζωή μου προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγία σου, τα σώματα άρνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τίσον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ώματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ. Ο Θεός ειδήσει μας και ευλογήσει μας και πάρει το πρόσωπο να βλέπει μας και ελεήσει μας. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Ας πηλέα μόλυντε άρθωρε, άχραντε αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινον. Η Θεολόγον της ανθρώπης, η παραδόξον σου κύση ενώσασαν και την αποστήσαν φύση του γένους ημών, της ουρανής συνάψασαν. Ή των απελπισμένων μόνοι ελπείς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εις έπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των αισθείς λογισμής και λόγης και πράξης, όλων εμ' αυτόν αχριώσανταν και την των ειδωνών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Άλλος του φιλανθρώπου Θεού μήτη, φιλανθρώπος λαχνίσθητη, επεμεί το αμαρτωλό και ασώτων και δέξε μου την εκρή παρών χειλαίων προσφερωμένη συνδέηση και το σώνιον και ημών Δεσπότη και Κύριον τη μητρική σου Παρισία χρωμένη.
της εξόδου μου, την αυτιά μου ψυχή περιέκουσαν και τα σκοτεινά σώψης των πονηρών δαιμόνων, όρο αυτής απελάβνουσαν. Εδέ τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίπτου δόξης του Σουλίου του Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσαν. Εις και τύχη μην δέσποινα μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρκο αυτού Πατρί και το Παναγείο και αγαθόν και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μη Δέσποτα προς ύπνο να ποιούσι ανάπαυση σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφέρου ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπανθίας. Πάψοντας ορμάς των παθών, σβεύσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθήμων δολίως κινούμενα, τα στις άρκους ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανικαιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμησόν. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρονα λογισμών καρδιαν ύφουσαν ύπνον ελαφρών πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής, απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της η δοξολογίαν χάρισεν εις το ύμνην και ευλογήν και δοξάζει το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερέδοξε αϋπάρθενε
προσευχήν το Υιόν σου και Θεόημον, και αίτησε ή να σώσει δια σου τα ψυχά σημών. Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφύγη μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα, Αγίαν, δόξα σοι. Την πάσαν ελπίδα μου εις εανατήθημι. Μήτερ μου Θεούν, φυλαξώνεν υπό τη σκέπη σου. και προκαλεί τον άνθρωπο
είναι το ναρκωτικό της εποχής όλων των αιώνων, της κάθε εποχής, γιατί αποκοιμίζει τη συνείδηση του ανθρώπου και σκοτίζει το μυαλό του. Κι έτσι ο άνθρωπος, ζώντας μακριά από τον Θεό, ζώντας ακριβώς το σκοτάδι της αμαρτίας, παραδίδεται σε αυτή και τότε πράγματι χάνει το στόχο του και τον προσανατολισμό του. Η Παναγία χάρισε στους ενσκότη και σκιά θανάτους καθημένους, σε αυτούς που βρισκόταν στη σκιά του θανάτου και στις αμαρτίας, χάρισε το φως, την αλήθεια που είναι ο Χριστός, τη θεογνωσία, τον αγιασμό που πετυχαίνει ο κάθε άνθρωπος αρκεί να ζητήσει τη χάρη και την ευλογία του Θεού και τη μεσητεία της παροχίας μας. Και έτσι να έρθει να νικήσει τα πάθη του και να ζήσει την ελευθερία του Χριστού. Γι' αυτό ακριβώς ο Απόστολος Παύλος λέγει την προσκαλάτευση στο τίτλο «Η ελευθερία μου ή Χριστός ημάς ηλευθέρωσε, στήκεται και μη πάλι ψυχών δουλείας ενέχεστε». Για να αποβάλλετε το ζυγό της δουλείας, να στέκεται ελεύθερη. Αν ελευθερωμένοι από τα πάθη, από τις αδυναμίες, από την κακία και το μίσο, από τόσα κακά που υπάρχουν στον άνθρωπο και που γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία μας, την αμαρτία να την κάνει χάρη με την εξομολόγηση, την αδυναμία αδύναμη, την πλάκη να την κάνει πίστη και σοφία Θεού. Έτσι ο άνθρωπος να βρίσκεται, τα βρήκα που βρίσκεται στον δρόμο και την αναλογική πορεία της ζωής του για να είναι πιο άνθρωπος, για να είναι σωστός άνθρωπος. Άνθρωπος που έχει μέσα του, όπως λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, τον θησαυρό της πίστεως, τον ανεκτήμητο αυτό θησαυρό, τον θησαυρό της παραδόσεως, που είναι ακριβώς η μεταδίδαση, η μετάδοση από τη μια γενιά στην άλλη, η χάρη και την ευλογία του Θεού δια των ιερών μυστηρίων στην Εκκλησία μας. Άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στα ειδικά αγαθά, ούτε στα πλούτη, ούτε στην καλοπέραση, ούτε σε αυτή τη ζωή που έρχεται και παρέρχεται και που βλέπουμε πώς καταλύουν οι άνθρωποι όταν είναι το μυαλό τους στα πλούτη τους, στα υλικά αγαθά, στην περιουσία τους, που δεν χαρίζουν στον άλλο ούτε μία παρουσιά. Και έχουν κακά τέλη, γιατί ακριβώς ο άνθρωπος χάει και τον προσανατολισμό του και την αξιοπρέπειά του, αλλά πολύ περισσότερο το μυαλό του, που μπερδεύεται και δεν ξέρει τι κάνει. Δεν είναι κακός ο άνθρωπος της εποχής μας, αλλά είναι μπερδεμένος. Και ο μπερδεμένος άνθρωπος είναι ανά πάσα στιγμή επικίνδυνος, γιατί δεν έχει τη βάση της πίστεως. Δεν έχει την αναφορά του στο Θεό και την βία του Θεού στο συνάνθρωπο του. Αγαπητοί μου, πριν από μερικά χρόνια έκαναν μία αυτοψία για να δούνε αυτό το μεγάλο θαύμα η Ακρόπολης, ο Παρθενώνας, τα ιερά αυτά ιστορικά, κτίρια της πατρίδας μας που μας ανάβουν σε μέρες δόξης, σε μέρες που ο άνθρωπος πραγματικά απέδειξε τη σοφία και τη γνώση του με τα έργα του και βρήκαν ποιο είναι αυτό το οποίο χρειάζεται, από τι πάσχουν, τι χρειάζεται να κάνουν για να τα στερώσουν καλύτερα και να τα καθαρίσουν από την κουλτούρα που είχε από το καυσαέριο τόσων αιώνων και τόσων ετών. Και απέδειξε η έρευνα ότι τίποτα το στατικό δεν έχουν. Στέκουν πολύ καλά αιώνες τώρα
και τι βασίστηκα στην πίστη των ανθρώπων σε υψηλά έργα και σε μεγάλους παραματισμούς, σε σοφία και γνώση υψηλής ποιότητος που μέχρι σήμερα μελετάτε όπως η Αγία Σοφία και έγιναν τα δύο ορόσημα στην ιστορία γέννησα. Από αυτό το οποίο κινδύνευε η Ακρόπολης, ο Παρθενώνας και τα Αλακτήρια, ποιο ήταν, το Καψαέρι. Αυτό δημιουργεί την οξύδωση, είπα, και αυτό πρώτα πρέπει να φύγει, να καθαριστούν όπως και καθαρίζονται και σχεδόν η αποκατάστασή τους. Αυτή είναι η αμαρτία, αγαπητοί μου. Αυτή είναι η πλάνη, αυτή είναι η κακία και τα πάθη που οξυδώνει ολόκληρο τον άνθρωπο και το νου του και τα έργα του και τις επιλογές του και τους στόχους του. Ας ευχηθούμε χάρη της Παναγίας που είναι η μόνη καθαρή και άμμος, η μόνη εξυνεξή και καλή, η μητέρα του Κυρίου μας να καθαρίσει την ψυχή μας και το νου μας από παντός πολιτισμού σαρκός και κρέπατος, για να έχουμε τη χάρη της, την ευλογία της και τη φώτιση του Θεού. Αμήν. Ομιλητικό Πατριαρχείο, Ιερέα Ευαγγελική Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης. Δευτείο τύπου. Ιερέα Ευαγγελική Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης πληροφορήθηκε για την επικείμενη καταστροφή χημικών υλικών στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου, δίπλα στη Μεγαλόνισο Κρήτη, γεγονός που θα προκαλέσει τεράστια οικολογική καταστροφή με ανυπολόγιστες συνέπειες. Η Ιεραρχία της Κρήτης διαμαρτύρεται έντονα για την έλλειψη υπεύθυνης ενημέρωσης όλων των πολιτών της χώρας μας, κυρίως δε των κατοίκων της Κρήτης, για το εν λόγω μεγάλο και σοβαρό θέμα, και εκφράζει την έντονη αντίθεσή της για το θλιβερό γεγονός αυτό. Η Εκκλησία Κρήτης καλεί κάθε αρμόδιο και κάθε άλλο υπεύθυνο, αλλά και όλους τους πολίτες της όπλας της χώρας μας, ιδιαίτερον δε τους κατοίκους της Κρήτης, να δείξουμε την ευαισθησία που απαιτείται στην περίσταση και να αναλογιστούμε όλοι το χρέος και την ευθύνη μας για την προστασία και την διαφύλαξη του θαλάσσιου και υλικού φυσικού περιβάλλοντος ως εντολής του Θεού προς τον άνθρωπο. Επευκαιρία η Ιερά Σύνοδος υπενθυμίζει τις άοπνες και συνεχείς προσπάθειες και δράσεις του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου για τη διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο μάλιστα από ετών καθιέρωσε την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Ο Δε Παναγιώτος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος προείσταται στις πρωτοβουλίες αυτές και αναλαμβάνει διαρκώς νέες σε παγκόσμιο επίπεδο για την ευαισθητοποίηση όλων μας στο κρίσιμο και ανησυχητικό φαινόμενο της καταστροφής της κρίσεως. Ταυτόχρονα, η Ιερά Σύνοδος τονίζει την ανάγκη προστασίας οποιασδήποτε μορφή ζωής και κυρίως της ανθρώπινης ζωής και της μοναδικότητας αυτής, προτείνει δε την αναγκαιότητα αναλήψεως πρωτοβολιών και δράσεων προς την κατεύθυνση αυτή. Η Ιερά Σύνοδος τέλος αισθάνεται το χρέος να εκφράσει την έντονη ανησυχία της για τα αποτελέσματα της παραπάνω ενέργειας και καλεί όλους, κυρίως τους υπεύθυνους και αρμοδίους για το θέμα τούτο, να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων κατά τρόπο υπεύθυνο για τον τόπο και τη χώρα μας. Από την Ιερά Επαρχική Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης. Η συνάντηση θα γίνει στη Ιερά Μονή Αρκαδίου την Κυριακή 23 του μηνός 12:30 το μεσημέρι. Χριστός ο ρυθμός των Σιμών, τες πρεσβείς των Αγράντας, μυθισμός των Τόπιων και Μαρίες, την λάβη του Μυθιζό του Σταυρού, προστασίες του Μύρου Πλονίου Νάτρα του Μάρτο, ηγεσίες του Κυριακός του Κύπρου Ρώσου, του Ιωάννου, του Κυριακού Παρακτήματος Thank you.
αντιχείψη αυτό, και το δώσω στην σκήσω του ρομπίσιμο στρατού υπέρ των πολιτών, πατέρα και απολυμών, υπέρ των ισούμων και από εμά, υπέρ των ελεύθερων κυριακών μνημείων υπέρ των εκλαμβάνων μη τη άρξη έργη υπέρ αυτών, υπέρ των αρήσεω των εκμαγόντων υπέρ των παλάσσι και άλλων πλεόνων, υπέρ των ασθενεία και δεκιμένων εξόμων και υπερφορίε των καρπών τη γη, υπέρ πάση ψυχή χριστιανών Ορθοδόξων, μακαρίσουμε του ευσεβούντα του βασιλείου του Ορθοδόξου Αγγελίου, του φίλου του Αγίου του Εκκλησιών, του γονίσιμων και διδασκάλου, και πάντα στου πραγματικού πατέρε και ελπισμών, του ενθάρρευσε βοσημένου και πάντα Ορθοδόξου, είπαμε την πρέπει του κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.